Καταρχάς να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπαμε στους Παρακαλώ. αγρότες, για να υπάρχει και μία εικόνα πλήρης. Παρακολουθούσα τον κύριο Κατρούγκαλο στην εκπομπή σας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική εκπομπή, διότι έμαθαν όσοι είδανε τι ακριβώς προτείνουμε. Και τις αδυναμίες της πρότασής μας, αλλά και τα ισχυρά χαρτιά της πρότασής μας. Ο οποίος λοιπόν έλεγε τότε ότι οι αγρότες στην πλειοψηφία τους βγαίνουν στο δρόμο, ακριβώς διότι έχουν μια μεγάλη αγωνία ότι μαζί με το ασφαλιστικό θα έρθει και ένα φορολογικό που θα τους επιβαρύνει. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς αυτό που σχεδιάσαμε είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό νομοσχέδιο να έρθει όχι να επιβαρύνει, αλλά να ισοφαρίσει την όποια επιβάρυνση στον τομέα των εισφορών για τον αγροτικό κόσμο. Και αυτό διότι είχαμε μια συμφωνία τον Ιούλιο, η οποία μας ανάγκαζε και μας αναγκάζει να εναρμονίσουμε τις εισφορές του αγροτικού κόσμου, τη φορολογία του αγροτικού κόσμου, όσων δηλώνουν εισόδημα από αγροτικές εργασίες, με τη φορολογία των υπόλοιπων. Αν λοιπόν αφήναμε τη φορολογία των υπολείπων ίδια και δεν κάναμε τομή μεταρρυθμιστική και στην φορολογία εισοδήματος, τότε πράγματι θα έπρεπε να πάμε το 13 στο 26%. Και αθρηστικά αυτή, από το πρώτο ευρώ για τον αγρότη. Και αθρηστικά αυτή η επιβάρυνση, με την όντως επιβάρυνση που υπάρχει στις εισφορές, με στόχο όμως ο αγρότης να μην είναι πολύ της δεύτερης κατηγορίας, αλλά να πάρει μια σύνταξη της προκοπής. Διότι το 2026, αν δεν κάνουμε ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ο αγρότης θα παίρνει μηδέν βασική σύνταξη σε 10 χρόνια από σήμερα. Και θα παίρνει μια σύνταξη της τάξης των 280 ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε εμείς να προσθέσουμε τα 280 στα 384. Δηλαδή θα έχουμε μια σύνταξη που θα είναι μια σύνταξη πραγματικά αξιοπρέπειας, πάνω από 600 ευρώ. Ερχόμαστε λοιπόν και τι κάνουμε. Αλλάζουμε τη φορολογία εισοδήματος και στην πραγματικότητα δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να έχουν αφορολόγητο για εισοδήματα μέχρι 9.500 ευρώ, που αν κανείς συνυπολογίσει και το γεγονός ότι υπάρχουν και οι συνδεδεμένες ή εξισωτικές επιδοτήσεις, δηλαδή όχι βασικές επιδοτήσεις, τότε κατά μέσο όρο το αφορολόγητο πηγαίνει περίπου στα 12.000 ευρώ, αυτό που ζητάνε. Και ερχόμαστε και βλέπουμε ποια είναι τα εισοδήματα που δηλώνουν οι αγρότες σήμερα. Και βλέπουμε ότι το 92% των αγροτών δηλώνει εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και προστατεύουμε με το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών. Δεν θα έχετε πρόβλημα με αυτά με την Τροϊκά, θα έχετε, πιστεύετε? Όχι, δεν θα έχουμε και στα τεχνικά κλιμάκια έχουμε συμφωνήσει αυτή τη μεταρρύθμιση στο φορολογικό, διότι αυτή η μεταρρύθμιση στο φορολογικό έχει και αυτή τη λογική της δικαιοσύνης. Όπως έχει και η μεταρρύθμιση ασφαλιστική. Στο φορολογικό. Δηλαδή παίρνει βάρη από τους αδύναμους και τα μοιράζει με δίκαιο τρόπο σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα. Κύριε Πρόεδρε, στο φορολογικό. Υπάρχει λοιπόν μια επιβάρυνση σε αυτούς που έχουν εισοδήματα 30.000 τι ευρώ. Τι τάξεως. Αλλά σε αυτούς που έχουν. Αυτοί που έχουν 30.000 ευρώ το χρόνο πάντως δεν είναι τα μεγάλα εισοδήματα. Όχι. Είναι μεσαία εισοδήματα. Έχετε δίκιο. Θα υπάρξει και, λοιπόν και στους μεγάλους. Μου κάνει εντύπωση και θέλω αυτό σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Η θα είναι μικρότερη στα 30.000 ευρώ, θα είναι μεγαλύτερη στα πάνω από 65.000 ευρώ. Σύμφωνοι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή θα πάμε σε συντελεστές 50-55% και μου κάνει εντύπωση ότι πουθενά δεν υπάρχει συζήτηση μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε προβλέψει. Για το τι γίνεται εκεί που υπάρχει οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, να φορολογείται κατά τον ίδιο τρόπο αυτός που έχει εισόδημα 30.000 ευρώ και 3 παιδιά ή 4 παιδιά ή 5 παιδιά με αυτόν που είναι εργένης και έχει 30.000 ευρώ. Κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί η χώρα αντιμετωπίζει και δημογραφικό και μάλιστα άγριο δημογραφικό πρόβλημα. Η φορολογία εισοδήματος αφορά το ατομικό εισόδημα. Εν τούτης προφανώς και υπάρχουν εκτόσεις στο φόρο σε αυτούς που έχουν οικογένεια και είναι το μοναδικό εισόδημα αυτό που έχουν. Θα υπάρξουν, λέτε. Βεβαίως. Εντάξει. Αλλά και αυτό που θέλω να πω με απόλυτη βεβαιότητα και αφορά τον αγροτικό κόσμο, προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο τις όποιες πιθανές αδικίες. Και αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτού, που επιβαρύνονται. Από την προσπάθεια εφαρμογής, κατά τα άλλα, ενός στη φιλοσοφία του απόλυτα δίκαιου
μοντέλο. Προσπαθούμε να τις αμβλύνουμε. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε έχει μία άμεση εφαρμογή στον αγρότη, ο οποίος τώρα θα κληθεί να δώσει ασφαλιστική κάλυψη και στη γυναίκα του. Και λέει, δικαίως ο αγρότης, να πληρώνω εγώ 2 εισφορές υψηλές σε μία οικογένεια, είναι δυσβάστακτο. Ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε τη δυνατότητα μέσα στην οικογένεια ο ένας εκ των 2 να έχει εργόσιμο και να ασφαλίζεται μέσα από τη διαδικασία του εργοσίμου. Μία τομή η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον αγρότη να δηλώνει και ένα μεγάλο μέρος των εξόδων του ετησίως, διότι όλοι γνωρίζουμε, ιδίως όσοι έχουμε μία επαφή με γεωργικές δραστηριότητες, ότι το μάζεμα της ελιάς ή εν πάση περιπτώσει πολλές από τις αγροτικές δουλειές συνήθως γίνονται από εργάτες γης ως επιτοπλίστων μετανάστες και δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία ασφαλιστική εισφορά για τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα λοιπόν με το εργόσιμο που το κάνουμε υποχρεωτικό θα δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες να αποσαφηνίζουν και να δηλώνουν ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκπίπτουν από τα έξοδά τους. Μάλιστα. Ένα σημαντικό μέρος της εργασίας.